Στο χρόνο. Όχι καθόλου. Όχι καθόλου, κύριε Πρόεδρε. Σε όλους, όλοι είχαν μια μικρή ανοχή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη Δευτέρα, λοιπόν, η διάσκεψη των Προέδρων απέβει για έκτη συνεχή φορά άκαρπη, μολονότι υπήρξε βούληση συνένεσης από κάποια κόμματα και θα έβγαινε λευκός καπνός αν δεν υπονομεύατε, συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για μία ακόμη φορά τη συγκρότηση μιας ανεξάρτητης αρχής. Έτσι, ένα κλίμα συνένεσης, το οποίο αποτυπώθηκε θετικά στη δημόσια σφαίρα, για μία ακόμη φορά δηλητηριάστηκε από τη γνωστή εποδό. Ή εσουρού ή απόσυρση του νόμου. Ο νομικός, λοιπόν, και ο πολιτικός επιστήμονας του μέλλοντος θα βρει άφθονο υλικό για να περιγράψει, αν όχι ένα θεσμικό ατόπιμα, για να μην μπούμε θεσμική εκτροπή, σίγουρα ένα θεσμικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Η επίδειξη συνταγματικής ανυπακοής, η μη συμμόρφωση στη συνταγματική υποχρέωση συγκρότησης μιας ανεξάρτητης αρχής ως μέσο πολιτικού εκβιασμού για να αποσυρθεί το σύνολο ενός νόμου ψηφισμένου από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και αντίστροφα, λιδωρείται ένα άρθρο, το οποίο μπήκε εκ των υστέρων και που το υπαγόρευσε μια επίγουσα ανάγκη. Επιτέλους να διεξαχθεί ένας διαγωνισμός μετά από 27 χρόνια, παρά τη μη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ για την οποία εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Κοιτάξτε, είναι αναφέρετο το δικαίωμα του καθενός να διαφωνεί με ένα νόμο. Είναι αναφέρετο το δικαίωμά του να διαδηλώνει εναντίον του νόμου. Είναι δικαίωμά του να ασκεί δημόσια κριτική και να προσφεύγει και στο δικαστήριο. Είναι όμως πρωτοφανές να χρησιμοποιείται η συνταγματική υποχρέωση συγκρότησης μιας ανεξάρτητης αρχής ως πολιορκητικός κριός απόσυρσης εν το συνόλο ενός ψηφισμένου νόμου. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν το ίδιο ίσχυε για κάθε ψηφισμένο νόμο του ελληνικού κράτους? Κρίνεται εξιδίων τα λότρια όταν μας εγκαλείται για θεσμική εκτροπή, για νομία και τα λοιπά, συνάδελφοι. Σπεύσατε να χειροκροτήσετε την, όπως την αποκαλείτε, κατεδάφιση του νόμου Παπά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας καταργεί νόμους. Εξ όσων γνωρίζω, μόνο κανονιστικές διατάξεις καταργεί. Εν προκειμένου, θεώρησε και υπό το φως γιαρών αντισυνταγματική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από μία αρχή που δεν υπάρχει στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Κατά τ' άλλο, ο νόμος 4339 παραμένει σε ισχύ. Και η ακριβής απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το σκεπτικό τους δεν έχουν επίσημως εκδοθεί, διότι το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, η νομική του Κοινοβουλίου, καθαρογράφω μια απόφαση ισοδυναμή με γράφο και εκδίδω. Και αυτή τη στιγμή εμείς εδώ πέρα όλη αυτή την ώρα συζητούμε επί τη βάση μιας φήμης και παράνομων διαρροών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση περί αντισυνταγματικότητας του εν λόγω άρθρου που συνεπάγεται την ακύρωση του διαγωνισμού, που ήταν και ο διακαής σας πόθος, δημιουργεί ένα ακόμη νομικό κενό ή παράδοξο. Το 2010 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό να μην έχουν άδειες στα κανάλια. Με βάση νόμο του 2014 έχει λήξει η προσωρινή νομοθετική ανοχή 31 Δεκεμβρίου του 2015. Αν λοιπόν και η παράκαμψη του ΕΣΟΥΡΟΥ είναι αντισυνταγματική, τότε μία αντισυνταγματικότητα θα πρέπει να έρθει. Ή θα επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς ή θα φτιάξουμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επομένως, η μη συνένεση στην επόμενη διάσκεψη Προέδρων τι θα σημαίνει? Σημαίνει επιστροφή στο πρώτερο καθεστώς παρανομίας και αεροπειρατείας ενός δημόσιου αγαθού? Η μη συνένεση θα επιβεβαιώσει ότι κάνετε πολιτική σας τα αιτήματα των καναλαρχών. Η μη συνένεση θα ισοδυναμεί με κραυγαλαία κατάληψη των δημοσίων συχνοτήτων επιζημία του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού λαού, που πλήρωσε με αίμα τα λασοδάνεια των τραπεζών. Υπέροχα δάνεια που λαμβάνονταν με ανύπαρκτες εγγύησεις, χάρη στην πολιτική υποστήριξη και ασυλία που έχεραν κάποιοι πιο ίσοι από τους ίσους έναντι επικοινωνιακών ανταλλαγμάτων. Υπέροχα δάνεια που πολλαπλασιάζονταν παραδόξως την ίδια ώρα που πολλαπλασιάζονταν οι άνεργοι δημοσιογράφοι στα μέσα, για τους οποίους τότε ούτε σκέψη, ούτε δάκρυ, και διέφευγαν σε φορολογικούς παραδείσους. Και επειδή περί ΕΣΟΥΡΟΥ ο λόγος,
όμως, αλήθεια, όταν ήταν σε πλήρη σύνθεση κάποτε. Γιατί ουδέποτε κίνησε κανείς διαδικασία αδειοδότησης. Σπεύσατε η Νέα Δημοκρατία να καταθέσετε μια πρόταση νόμου. Τη δική σας πρόταση για την αδειοδότηση των σταθμών. Πού ήσασταν 27 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, και σε τι συνίσταται το διαφορετικό πνεύμα και η φιλοσοφία της όταν απλώς αντιγράφει το νόμο 4339 με δύο εξαιρέσεις, βέβαια, δηλωτικές της πολιτικής σας. Προτείνεται αφενός μεν την κατάργηση του κατώτατου ορίου εργαζομένων στα κανάλια, ενώ ο νόμος Παπά θέτει ως ελάχιστο 400 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Και όψιμα λοιπόν και κροκοδίλια τα δάκρυα για τους εργαζόμενους. Διότι συγγύει χθίως τόσα χρόνια για τους χιλιάδες εργαζόμενους που απολύθηκαν από τα μέσα. Συγγύει χθίως για τη μαύρη και αδήλωτη εργασία. Για τις εκβιαστικές ατομικές συμβάσεις. Για τα μπλοκάκια. Για την επισπαφάλεια που ελόχευαν κάτω από τη λάμψη το στούντιο και των υπέρβλαμπρων τηλεαστέρων των Βάλε Ποτέ Δελτίο των Οχτών. Όπου άραγε στο όνομα ποιου πλουραλισμού, τον οποίο επικαλείστε αδιαλείπτως, τρομοκρατούσαν έναν ολόκληρο λαό, σπήλωναν τιμές και υπολήψεις, ποδοπατούσαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Διότι και το ενδιαφέρον σας τώρα για την αντικειμενική αδέσμευτη, αμερόληπτη ενημέρωση για τη δεοντολογία άργησε και αυτό 27 χρόνια. Και τον πλουραλισμό, ξέρετε, δεν τον εγγυάται ο αριθμός των καναλιών. Μπορεί να έχεις 8 κανάλια και να έχεις μία άποψη. Σταθερά επαναλαμβανόμενη και μονότονα επαναλαμβανόμενη και μία ενημέρωση η οποία εκφυλίζεται σε προπαγάνδα. Και τώρα για πλουραλισμό. Ομνύεται εσείς το όνομα του πλουραλισμού. Μετά το μαύρο στην ΕΡΤ άραγε γιατί. Για το διαγωνισμό παροδία της Διτζέα για 18 εκατομμύρια σε 15 χρόνια ή για να συγγίσουν διαπαντός τα φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ όπως ακούσαμε προσφάτως. Τελειώνω. Ολοκληρώστε την σκέψη σας, παρακαλώ. Εναντιώνεστε και στον πλειοδοτικό διαγωνισμό. Εσείς υπέρμαχοι της αγοράς, εσείς που αφουγκράζεστε την αγορά, η αγορά μίλησε. 255 εκατομμύρια για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Θα έκανα μία έκκληση. Παρακαλώ, μάλιστα, κλείστε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κάνω λοιπόν μία έκκληση. Να υπάρξει συνένεση και επιτέλους να επιτελεστεί η συνταγματική μας υποχρέωση και να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Να πέσουν οι τόνοι, να σταματήσουν όλα αυτά περί αντιδημοκρατικής εκτροπής, γιατί ξέρετε κάτι, η εργαλειοποίηση των θεσμών είναι αντιδημοκρατική εκτροπή. Είναι όταν το Σύνταγμα το κάνετε το κρεβάτι του προκρούστη, στο οποίο κόβετε και ράβετε μικροπολιτικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες. Ας αναλάβουμε λοιπόν τις ευθύνες μας τη Δευτέρα. Όχι μόνο απέναντι στο Σύνταγμα, αλλά απέναντι και στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία και στον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ.